Λοιπόν, εμείς τώρα θα αποδράσουμε για λίγο και θα πάμε στο όμορφο και γραφικό Ναύπλιο, όπου εκεί βρίσκεται ένας κρυμμένος θησαυρός, ένας κρυμμένος υδροβιότοπος, μόλις 6 χιλιόμετρα έξω από το Ναύπλιο, με σπάνια είδη πουλιών. Καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Κοντό, είναι μέλος ομάδας φίλων υδροβιότοπου Ναυπλίου Νέας Κίου, και την κυρία Δήμητρα Καραχοντζήτη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βρισκόμαστε μεταξύ Ναυπλίου και Νέας Κίου. Είναι ένας υπέροχος υδροβιότοπος, πολύ σημαντικός για την περιοχή μας. Έχει σπάνια πουλιά, κυρίως μεταναστευτικά, που έρχονται εδώ στην περιοχή μας, και νομίζω ότι αξίζει της προσοχής και της ευαισθητοποίησης του πολιτών μας, και όχι μόνο αυτών που είναι εδώ στην περιοχή μας, αλλά και των επισκεπτών. Mm-hmm. Και βλέπουμε πίσω σας ότι υπάρχει ένα μεγάλο γκράφιτι, έτσι, που μια κατασκευή γκράφιτι που στολίστηκε εκεί στο εργοστάσιο Πελαργό, στον παραλιακό δρόμο που βρίσκεστε, Ναυπλίου Νέας Κίου. Ναι, υπάρχει ένα γκράφιτι που έγινε από μια ομάδα παιδιών, από τη Σχολή Καλλιτεχνών, από Σχολές Καλλιτεχνών της Αθήνας, που για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο πήραμε τους άψυχους στίχους ενός εγκατελειμμένου εργοστασίου, τους ζωγραφίσαμε και δώσαμε ένα μήνυμα για το πόσο σημαντική είναι η περιοχή μας και πόσο πρέπει να προστατεύσουμε τον υδροβιότοπό μας. Και δύο κουβέντες να μας πει και η κυρία Καραχοντζήτη. Το σύνθημα στον τοίχο είναι «Πετούν δίπλα μας, ζουν δίπλα μας και ζούμε μαζί». Να ακούσουμε και την κυρία Καραχοντζήτη. Εροδιοί, φλαμίνγκο, τι είδη πτηνών βρίσκονται στον υδροβιότοπο? Η κυρία Καραχοντζήτη, να πει λίγο, συγγνώμη, να πείτε λίγο για τα πουλιά που πετούν εδώ. Απλά να πω, δεν έχει καλή. Γεια σας και από μένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Α, με καλείτε τώρα, συγγνώμη. Σας ακούμε, είμαστε στον αέρα. Σας ακούμε, κυρία Καραχοντζήτη, για να προλάβουμε. Ναι, χαίρετε. Θέλετε να αποκλείσουμε. Λοιπόν, και τα πουλιά της περιοχή. Λοιπόν, στην περιοχή αυτή υπάρχουν γύρω στα 80 είδη πουλιών, τα οποία κάποια που φτάνουν εδώ μόνιμα και κάποια απλά στέκονται εδώ κάποιο διάστημα και στη συνέχεια μεταναστεύουν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί εδώ είναι πάρα πολύ ευνοϊκό το μέρος για να μείνουν. Τα νερά προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες λοιπόν για τα πουλιά μετά τα μεγάλα τους ταξίδια στην Αφρική. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα στον κύριο Κοντό και στην κυρία Καραχοντζήτη. Λοιπόν, εροδιοί, φλαμίνγκο, όλα αυτά σε έναν πανέμορφο υδροβιότοπο μόλις 6 χιλιόμετρα έξω από το γραφικό και όμορφο Ναύπλιο. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε για την πρωινή συντροφιά που μας κάνατε και σας περιμένουμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Καλή σας ημέρα.